Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Θα είναι καθοριστική για το πώς θα είναι οι επόμενες. Από τα στοιχεία που ακούσατε σήμερα να ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας, πού λέτε βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά? Θα έλεγα σε μια σταθερότητα. Έχουμε φτάσει στο πλατό και ενδεχομένως να αρχίσει η κάθοδος των κρουσμάτων. Εγώ παρακολουθώ λίγο πιο αναλυτικά τα δεδομένα της Θεσσαλίας. Και εδώ και μερικές μέρες έχουμε παρατηρήσει ότι ο συντελεστής μεταδοτικότητας, το λεγόμενο RT, είναι κοντά στο 1. Και είναι κοντά στο 1 σε τρεις περιοχές, σε τρεις περιφερειακές ενότητες, ενώ είναι λίγο πάνω από το 1 στη Μαγνησία. Εδώ η Μαγνησία θέλει ενώ λίγο να κινηθούμε... Ενώ βρέθηκε πού, κύριε καθηγητά, πού ήταν? Ήταν στο 1.18 και τώρα είναι στο 1.13. Είναι λίγο πάνω από το 1, αλλά και εκεί πτωτική τάση. Θα ήθελα να πω ότι τη Μαγνησία την βάλαμε, της αλλάξαμε επίπεδο, την πήγαμε στο κόκκινο, ενώ η επιδημιολογική της δείκτες δεν ήταν για να είναι στο κόκκινο, επειδή συνορεύει με τη Λάρισα. Για τον λόγο αυτό, επειδή είχαμε πληροφορίες ότι πολλοί πληθυσμοί μετακινείται από τη Λάρισα στο Βόλο, όταν κλείσει τα καταστήματα αρχικά στη Λάρισα, άρα μπήκε πιο νωρίς. Το ότι δεν βελτιώνεται, παρότι μπήκε πιο νωρίς σε μέτρα υψηλού επίπεδου, κόκκινου, αυτό πρέπει να το δούμε λιγάκι και ενδεχομένως να σχετίζεται και με άλλες περιοχές που δεν βελτιώνονται τόσο γρήγορα όσο τα περιμέναμε. Γιατί δεν βελτιώνονται τόσο γρήγορα? Το ακούσαμε και από τους επιστήμονες που μας ενημέρωσαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας, ότι δηλαδή η αποκλιμάκωση της κατάστασης είναι πιο αργή από ό,τι περιμένατε. Τι φταίει? Ενδεχομένως η τήρηση των μέτρων και πάλι εδώ, όπως και στα προηγούμενα επίπεδα περιμέναμε καλύτερη πάλι τήρηση των μέτρων, και η οποία δεν υπήρχε, γι' αυτό οδηγηθήκαμε σε ένα πολύ μεγάλο δεύτερο κύμα. Εάν τηρούν τα μέτρα στα χρώματα αντίστοιχα που είχαμε βάλει στους επιδημιολογικούς χάρτες, θεωρώ ότι δεν θα φτάναμε εκεί. Δεδομένου όμως ότι υπάρχει ένα ποσοστό συμμόρφωσης χαμηλότερο από το αναμενόμενο στον πληθυσμό, αυτό είναι αναμενόμενο. Το βλέπουμε και τώρα στο καθολικό lockdown, ότι μερικές περιοχές δεν ανταποκρίνουν το ίδιο σε σχέση με άλλες. Πότε πιστεύετε λοιπόν, έτσι που είναι η κατάσταση, έτσι όπως την καταγράφετε και εσείς, ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε πια μια σημαντική πτώση στον αριθμό των κρουσμάτων, και πότε πιστεύετε, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, που όλοι το ευχόμαστε, ότι θα πάρουν και μια ανάσα τα νοσοκομεία? Είδαμε και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Η κατάσταση δεν πάει, δεν πάει άλλο. Αυτό είναι το ζητούμενο, να πραγματικά να αποσυφορηθεί το σύστημα υγείας. Τα κρούσματα ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα να έχουν καθοδική πορεία. Αυτό περιμένουμε. Πάντα εξαρτάται από την τήρηση των μέτρων. Εάν έχουμε χαλάρωση, δεν θα το δούμε πάλι αυτό. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να εφαρμόζουμε τα μέτρα, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πτώση των κρουσμάτων και ενδεχομένως τέλος της επόμενης εβδομάδος, αρχές της άλλης, δηλαδή 10 μέρες μετά, θα έχουμε και μια βελτίωση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, περιμένετε, αυτό θα συμβαδίσει, πιστεύετε, και με την άρση των περιοριστικών μέτρων? Τότε την τοποθετείτε σε περίπου 10 μέρες? Περίπου εκεί είναι. Πρέπει πρώτα να δούμε το σύστημα υγείας να βελτιώνεται, να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα, και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε για οποιαδήποτε άρση μέτρων. Ξεκινώντας από τα σχολεία, θα είναι σταδιακά όλα, δεν θα τα πάρουμε όλα, δεν θα πάρουμε πίσω τα μέτρα όλα μαζί. Πιστεύω ότι πρώτα θα είναι τα σχολεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Για να γίνει τι όμως μετά? Ξέρετε, φαντάζομαι σας ρωτάνε πάρα πολύ, γνωρίζοντας την ιδιότητά σας, να ανοιγοκλίνουμε. Δηλαδή να χαλαρώσουμε λίγο, να γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο, μετά να χαλαρώσουμε λίγο με τις γιορτές, μετά να ξαναέρθουν οι επιστήμονες να εισηγηθούν νέο lockdown. Για να μην ξανακλείσουμε, αν εφαρμόσουμε σωστά μερικούς κανόνες, αυτούς τους τρεις που έχουμε πει και τους έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, η σωστή χρήση της μάσκας, η διατήρηση των αποστάσεων, η υγιεινή των χεριών, είναι 3 μέτρα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αν τα εφαρμόσουμε αυτά σωστά και συστηματικά, μπορεί να μην χρειαστεί να ξανακλείσουμε. Εάν δεν κάνουμε Χριστούγεννα όπως άλλες χρονιές και συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, δεν θα κάνουμε ρεβεγιόν που κάναμε άλλες φορές. Δεν θα πάμε τόσο πολύ εκκλησία όσο άλλες φορές. Δηλαδή πρέπει λίγα πράγματα, και θα πάμε με μέτρα οπωσδήποτε, και σε χώρους που θα συναθρηστούμε θα είναι πάντα με μέτρο και με μέτρα.
Αν το καταλάβουμε αυτό, θεωρώ ότι μπορεί και να αποφύγουμε ένα επόμενο κλείσιμο. Άρα αλλά και ένα τρίτο κύμα είναι εφικτή αποφύγη ενός τρίτου κύματος. Ήδη αναπτύσσεται συζήτηση γύρω από ένα πιθανό τρίτο κύμα. Το τρίτο κύμα θα μας βοηθήσει και λίγο πάλι το ενδεχόμενο ενός του εμβολίου, το οποίο ενδεχομένως να το πάρουμε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πότε και δηλαδή να αρχίσουν οι εμβολιασμοί, ενδεχομένως αρχές του επόμενου χρόνου να το πάρουμε και να αρχίσουν μερικές χώρες, το περιμένουν και τέλος του Δεκεμβρίου. Ενδεχομένως να αρχίσουν οι εμβολιασμοί και αυτό θα είναι μια βοήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και με το εμβόλιο τα μέτρα δεν θα σταματήσουν. Δεν θα σταματήσουν ως ότου έχουμε ένα ποσοστό που θα μας φτάσει κοντά στην ανοσία γέλης. Άρα το πρώτο διάστημα, τους πρώτους μήνες, τα μέτρα πάλι είναι απαραίτητα. Και δεν θα αφήσουμε τα μέτρα επειδή θα αρχίσει κάποιος πληθυσμός να εμβολιάζεται. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Καλό σας βράδυ. Να είστε